Λοιπόν, δεν μπορεί όταν είμαστε αντιπολίτευση να λειτουργούμε διαφορετικά από ότι όταν είμαστε κυβέρνηση. Και επιτέλους πρέπει όλοι να καταλάβουμε. Πρέπει να σταματήσει η νοοτροπία της κομματικής ταυτότητας. Θέλουμε ανθρώπους ικανούς, οι οποίοι να είναι επαγγελματίες, κατηρτισμένοι, να αναλαμβάνουν πόστα για το δημόσιο συμφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαραλαμπίδη. Ενδιαφέρεστε το για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, κύριε Γεωργίου. Να πω κάτι, κύριε Αμιγιώτη. Να πω κάτι. Πριν μου πείτε το κάτι, θα μου το... Θα σας απαντήσω. Ναι. Θα σας απαντήσω. Λοιπόν. Λάθος η ερώτηση σας, κύριε Αμιγιώτη. Εγώ τον κύριο Γεωργίου δεν το βλέπα γενικό εισαγγελέα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από έναν. Όχι Υπουργό Δικαιοσύνης. Μα τώρα εγκατηλειμμένη η θέση του γενικού εισαγγελέα, κύριε Χαραλαμπίδου. Να πάμε σε αυτή που εκείνος. Χάσαμε και τη θέση του γενικού εισαγγελέα όταν μας επρόδεινε η συνάδελφη. Σημαίνει ότι κάτι εμπορεύεται για καλό που δεν κάνετε. Εργάστηκα με τον κύριο Γεωργίου στην Επιτροπή Ελέγχου για χρόνια. Και έτσι ξέρω πόσο αντικειμενικό μπορεί να είναι. Ας πάμε στη θέση που κενώθηκε πρώτα. Κύριε Γεωργίου, ενδιαφέρεστε για τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Πες τέτοιο σενάριο. Θέλω να προσθέσω κάτι στο οποίο σας έχει αναφέρει. Απαντήστε και στο άλλο. Τι ερώτημα. Στο ερώτημα, αν θα σας δούμε στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Γενικού εισαγγελέα να ρωτάτε. Κυρία Χαραλαμπίδου, έναν. Κυρία Μιλιώτου, το είπα και το παραπάνω ότι δεν απαντώ σε υποθετικές ερωτήσεις. Εσείς ενδιαφέρεστε. Αλλά δεν θα διστάσω να σου απαντήσω το ερώτημα. Ενδιαφέρονται ενδεχομένως και αδειμονούν να πάρουν υπουργικό θόκον αυτοί οι οποίοι ποιούν την Nissan, αυτοί οι οποίοι σιωπούν, αυτοί οι οποίοι ενδεχομένως να χειροκροτούν σε κάποιες περιπτώσεις που έπρεπε να τολμούν. Ενδεχομένως και επειδή ουδέτεροι. Ο Γιώργος ο Γεωργίου δεν ανήκει σε αυτήν την κατηγορία των πολιτικών. Αν σας επιλέξουν και σας προτείνουν. Επαναλαμβάνω, δεν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία των πολιτικών που ενδεχομένως να κληθούν ή να... Επειδή με προκαλείτε. Καταλάβατε τι συμβαίνει. Ναι, ο κύριος του το λαό πάει στο Υπουργικό να καταθέσει τα δικά του νομοσχέδια όπως τα βλέπει ο ίδιος, όπως είναι το δικό του όραμα. Δηλαδή, ο επόμενος υπουργός τι θα πρέπει να κάνει. Θα πρέπει να κάνει το donkey work, να το πω τόσο απλά, να υλοποιήσει τα σχέδια του κύριου Νικολάου. Ελάτε, στο τέλος της ημέρας. Έχω απαντήσει, γραμμική. Ναι. Λοιπόν, πάμε για τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κρατάω ότι δεν είναι άρνη.